Άρωμα Ελλάδος από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου πλημμύρισε χθες το κέντρο αναδρομές που πραγματοποιήθηκε το πρώτο μέρος της 6ης Παγκόσμιας Συνάντησης Απόδημου Ελληνισμού. Ένα μεγάλο αντάμωμα που έχει σκοπό να αναδείξει την πλούσια πορεία Ελλήνων του εξωτερικού, οι οποίοι με το ανάστημα και τις δυνατότητές τους έχουν καταδείξει τη σπουδαία εξέλιξη και την αμέριστη συνεισφορά τους στο επιστημονικό, κοινωνικό, διανθρώπινο γίγνεσθε, καθιστώντας το όνομά τους συνώνυμο της επιτυχίας. Λαμπρά παραδείγματα Ελλήνων του εξωτερικού που έχουν αφήσει αναλύωτο το στίγμα τους. Η ιστορία και η διαδρομή όλων δεν περιγράφεται. Δεν διαβάζεται και δεν μπαίνει σε λίγες γραμμές. Στο χώρο οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην έκθεση του αρχαιακού φωτογραφικού υλικού παλαιότητας 127 ετών από την προσωπική συλλογή της Προέδρου του Οργανισμού Μέρης Ρησάκη, ενώ στη συνέχεια παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και τοπικών αρχών ακολούθησε μουσικό αφιέρωμα στον Ερωτόκριτο, αλλά και απονομή βραβεύσεων σε διαπρεπείς Έλληνες ομογενείς από όλο τον κόσμο. 17.000 επεμβάσεις σε παιδιά με τις προσφορές σας και ισχύει ακόμα άλλη μια προσφορά. Ανάμεσά τους ο Αυξένδιος Καλαγκός, ο διεθνούς φήμης καρδιοχειρουργός, ο Έλληνας της Διασποράς, που χειρουργεί χωρίς να πληρώνεται άπορα παιδιά ανά τον κόσμο και την Ελλάδα, με συγγενείς καρδιοπάθειες, μέσα από το πρόγραμμα του φιλανθρωπικού ιδρύματος το οποίο έχει ιδρύσει. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη για την οποία μου αποδόθηκε αυτή η τιμητική διάκριση είναι μία από τις αξίες που ξεκίνησαν οι πρόγονοι. Κυρία Πρόεδρε, λαμβάνω την διάκριση αυτή εξ ονόματος όλων εκείνων, των ανδρών και των γυναικών που με βοήθησαν να προσφέρω αυτή την αλληλεγγύη στους πιο άπορους και ιδιαίτερα στα παιδιά. Όλοι οι βραβευθέντες καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό που απόλαυσε στη συνέχεια ένα αφιέρωμα στον ποντιακό ελληνισμό για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας με μουσική και χορό από την Κρήτη και τον Πόντο. Στο μουσικό πρόγραμμα που ακολούθησε συμμετείχαν ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, ο Βασίλης Κουλάς, ο Ηλίας Παλιουδάκης και η Ελένη Φιλίνη με μαέστρο τον Κώστα Παπαδάκη με την ορχήστρα του.